Το περιοδικό ξεκίνησε το 2013 το Μάρτιο, δηλαδή πλέον αυτό το μήνα συμπληρώσαμε 5 χρόνια ζωής. Η ιδέα προέκυψε ως συνέχεια μιας άλλης κοινωνικής μας πρωτοβουλίας, που είναι η Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα Αστέγων. Ήμουν αναγνώστης του Αυστραλιανού περιοδικού δρόμου, γιατί έχω γεννηθεί από μετανάστες γονείς στην Αυστραλία, από ό,τι το ήξερα. Και το 2007 ξεκινήσαμε την Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα Αστέγων, ομαδάρα μας, όπου μέσα από τον αθλητισμό και τη χαρά του παιχνιδιού προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε και να δυναμώσουμε ανθρώπους σαν και εμάς που είναι αποκλεισμένοι και από τον αθλητισμό, έτσι. Και το 2007 συμμετείχαμε για πρώτη φορά ως Εθνική Αστέγων στο Παγκόσμιο Κύπελλο που Εσύ είχες είχε... προσωπική εμπειρία. Τι προσωπική Από εμπειρία. τους άστεγους. Όχι, εγώ είμαι... Όχι, αλλά όπως και εγώ έχω δοκιμαστεί πολύ στεγά στη ζωή μου. Αλλά όχι, δεν είχα Ως προσωπική εμπειρία. ακτιβιστής Ναι, είσαι. ως ενεργός πολίτης. Ως ενεργός πολίτης. Έτσι, ως ενεργός πολίτης. Οπότε, μετά την ποδοσφαιρική ομάδα σου. Οπότε μετά την ποδοσφαιρική ομάδα και τη συμμετοχή μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων, όπου γνωριστήκαμε με τα άλλα περιοδικά δρόμου, γιατί το Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων ξεκίνησε μέσα από το κίνημα των περιοδικών δρόμων, το 2007 ήμουνα βέβαιος ότι μια μέρα θα ανοίξουμε, να ξεκινήσουμε ένα περιοδικό δρόμο και στην Ελλάδα. Μας πήρε 6 χρόνια. Μόλις το ξεκινήσετε χωρίς βοήθεια Όχι, από εμείς το κράτος, αναζητούσαμε κάτι. από το κράτος, δεν έχουμε καμία... Αλλά ξέρεις, αυτό δεν το λέω, απαντάω στην ερώτησή σου, δεν το λέω υπό τη μορφή, έτσι, προσπαθούμε να μην γκρινιάζουμε και να μην κάνουμε παράπονα, αλλά απαντώντας στην ερώτησή σου να πω ότι δεν έχουμε καμία οικονομική υποστήριξη από το κράτος, όχι απλά δεν έχουμε πάρει 1 ευρώ, αλλά δεν έχουμε ζητήσει κιόλας, έτσι, για να μην πει κανείς. Για να ξεκινήσει σχεδία, γιατί αυτό ήταν μια μεγάλη πρόκληση, πρέπει να βρούμε το κεφάλαιο για να ξεκινήσει ένα περιοδικό, που είναι μια δύσκολη ιστορία, όπως πολύ καλά γνωρίζεις και αντιλαμβάνεσαι. Μας βοήθησε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο μας έδωσε 80.000 ευρώ για να καλύψουμε κυρίως τα εκτυπωτικά μας τον πρώτο χρόνο λειτουργίας. Του είχαμε παρουσιάσει ένα πλάνο βιωσιμότητας, πώς μπορεί η σχεδία μετά από 1 χρόνο να είναι οικονομικά ανεξάρτητη και να στέκεται στα πόδια της. Αυτός είναι και ο τρόπος μας, ξέρεις. Δηλαδή, προσπαθούμε ό,τι κοινωνικό πρόγραμμα, πρωτοβουλία ξεκινάμε και αναπτύσσουμε, να είναι και οικονομικά ανεξάρτητη, βιώσιμη. Δηλαδή, η σχεδία τα βγάζει πάνω από πολύ απλά, έχει τις ίδιες αγωνίες και τους ίδιους τρόπους που έχει και η Εφημερίδα των Συντακτών, η Αυγή, το Madame Figaro, το New York Times, από τις διαφημίσεις, τη διανομή, εκδηλώσεις που κάνουμε, fundraising, συνδρομές, αυτά είναι τα οικονομικά μας μέσα που προσπαθούμε για να επεξέλθουμε. Άρα δεν έχετε καμία βοήθεια, στέκεστε ήδη στα πόδια σας. Αυτό εννοείς. Ναι, βέβαια, Υπάρχουν βέβαια. κάποιοι φορείς κοινωνικοί που σας προσφέρουν κάποια χρήματα ή όχι. Τι εννοείται. Δηλαδή κάποιες προσφορές, ας πούμε, από... Υπάρχουν μπορεί να σε δωρές έτσι από αναγνώστες Αυτό που εννοώ, δεχόμαστε και ναι. όλα αυτά. Ναι, Υπάρχουν. ναι, Σαν ναι, ένας ναι. αναγνώστης που θέλει να κάνει μια δουλειά, μπορεί να Ναι, κάνει. βέβαια, βέβαια. Ωραία. Τώρα, ποιο είναι το τιράζ και ποιες Ναι. είναι οι πωλήσεις, οι μέσες πωλήσεις. Η σχεδία πουλάει γύρω στις 24-25.000 αντίτυπα το μήνα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που διανέμεται. Είναι ίσως το περιοδικό με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Ελλάδα, αν συνεκτιμήσεις το γεγονός ότι διανέμεται μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δεν είναι πανελλαδικό. Ναι, προφανώ Ναι, τέτοια πλήρωμα ναι, τειράζει πολύ ναι. μεγάλο Που ποσοστό. αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ακριβώς ότι η κοινωνία, ο Έχει κόσμος, αν το αγκαλιάσει. έχει αγκαλιάσει. Έτσι. Και ότι και τη στέκεται αλληλέγγυα στον άνθρωπο που το διανέμει, με το κόκκινο γυλαίκο. Γιατί η σχεδία, ως περιοδικό, ως μέσο, δεν είναι ο δημοσιογράφος, είναι αυτός που το διανέμει. Έτσι. Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε, δηλαδή. Μάλιστα. Πόσοι άνθρωποι το διανέμουν και πόσοι συντηρούνται από αυτό. Ναι, κοίταξε να δεις. Τώρα είναι κατά μέσο όρο, μπορεί να βγουν την ημέρα γύρω σε 180, 170, 160, γιατί οι άνθρωποι έρχονται, βγαίνουν όποτε και εφόσον θέλουν και μπορούν και πιστεύουν ότι αυτό τους υποστηρίζει, έτσι. Και όλοι αυτοί προσπαθούν να συντηρηθούν και από τη σχεδία. Ξέρουμε δηλαδή, να σου το πω έτσι πολύ απλά, ότι μέσα από τη σχεδία, τη διανομή του περιοδικού,
και κυρίως το τονίζω την αγάπη που εισπράττουν τον κόσμο και την ανάκτηση της αυτοπεποίθησης και της πίστης στον εαυτό, 45 άνθρωποι έχουν φύγει από το δρόμο ή το ξενώνα ή τη φιλοξενία και έχουν νοικιάσει πλέον το δικό του σπίτι. Είναι δεκάδες άλλοι άνθρωποι στη σχεδία που με αυτό το μικρό εισόδημα κατάφεραν να σώσουν το σπίτι. Δηλαδή, ξέρεις, μπορεί να χρησιμοποιούσαν 6, 7, 8, 10 μύκια και να ζούσαν με τον δρόμο της έξωσης κάθε πρωί και όλη την ημέρα και μάζεσαν 100 ευρώ μέσα από τη σχεδία, πήγαν στον ιδιοκτήτη, του είπαν να σου πω, το παλεύω, να πάρω 100 ευρώ και επαναπροσδιορίστηκε η σχέση τους με το σπιτονικοκύρι τους. Είναι 93 άνθρωποι που έχουμε καταγράψει, που μέσα από τη σχεδία, πολύ απευθείας κιόλας μέσω του προοδικού, έχουν βρει μια δουλειά, έτσι, και έχουν επανταχθεί στην αγορά εργασίας και έχουν κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα και ουσιαστικό για την πλήρη επανένταξή τους. Αυτό που ξεχωρίζω και θεωρώ το σημαντικότερο και μάλλον το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι αν τους μιλήσετε, είναι ότι η σχεδία έχει κάνει το αόρατο ορατό, γιατί το πιο σκληρό πράγμα στη φτώχεια είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός, σε ξεχνάνε όλοι, έτσι. Έχει δώσει, γιατί δεν είναι απλά μια αγοραπολισία, πάρε ένα προοδικό, πάρε 4 ευρώ, δώσ' μου τα άρεσε και το καθεξής, είναι μια κοινωνική διαδικασία ολόκληρη. Έτσι ξυπνάνε κάποιοι άνθρωποι, οι πολιτές σχεδίας το πρωί, έχουν κάπου να πάνε, κάπου να κάνουν, κάτι να κάνουν, να έρθουν εδώ, να πούνε καλημέρα, Χρήστο, Σέργιε, να πάνε 5 περιοδικά, να πάνε στην Πανεπιστημίο, στο Σύνταγμα, στη Τσιμισκή, για να δηλώσουν παρόν, που είναι το πιο σημαντικό. Μάλιστα, αν διαβάσει τις ιστορίες τους, που δημοσιεύουμε κάθε μήνα στην τελευταία σελίδα, όλοι μα όλοι, ενώ έχουν απόλυτη ανάγκη για 1, 2, 3, 5, 10 ευρώ την ημέρα, εκεί που στέκονται είναι στο ότι μου λέει καλημέρα ο κόσμος. Ότι είμαι παρόν, παρούσα, δεν είμαι αόρατος. Αυτό νομίζω είναι τεράστια προσωπική τους κατάκτηση και κατάκτηση όλης της κοινωνίας που τους λέει καλημέρα. Γιατί πραγματικά, δηλαδή, άμα μιλήσει μαζί του, αυτό θα σου πω. Να σου πούνε απίστευτες ιστορίες απλής, άδολης, αγάπης και αλληλεγγύης, έτσι στο επίπεδο αυτό. Του βγαίνω από το μετρό και βλέπω έναν άνθρωπο και του λέω: μην τα παρατάτε, μην τα βάζετε κάτω, μην τα βάζετε κάτω, είμαστε μαζί σας. Καλή δύναμη. Αυτό είναι ανεκτήμητο. Πάρα πολύ σημαντικό. Από τα λεφτά αυτά, πόσα κρατάνε για τον εαυτό του? Από η σχεδία απλώ στηρίζει 4 ευρώ. Από αυτά τα 2,70, δηλαδή πάνω από τα 2 τρίτα, αφορούν απευθείας τους ίδιους, είτε ως καθαρό έσοδο που είναι το 1,5 ευρώ, είτε ως ΕΦΚΑ πλέον που είναι η νέα συνθήκη στη ζωή μας, που είναι τα 56 λεπτά, και τα υπόλοιπα 64, από τα 2,70 δηλαδή, είναι η παρακράτηση φόρου που είναι 20% και το 3,5% που είναι το χαρτώσιμο. Και μάλιστα εμείς αυτό που έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο με τη νέα αυτή συνθήκη και τον ΕΦΚΑ αποδείξει δαπάνης, είναι να καταργηθεί, να μειωθεί τουλάχιστον η παρακράτηση φόρου και το χαρτώσιμο, ώστε να μην επιβαρύνει τόσο πολύ ο άνθρωπος. Πολύ ωραία. Έχεις κάτι να προσθέσεις, κάτι που έγινε ως έτοιμο προς την πολιτεία? Ξέρω ότι αυτά δεν ζητάτε, αλλά... Εντάξει, μωρέ, έτοιμα προς την πολιτεία είναι αυτά που έχουμε θέσει στα όλα τα αρμόδια υπουργεία από το Φεβρουάριο του 2017. Και αφορούν κάποια πολύ απλά ζητήματα κοινωνικής, πολιτικής και ουσιαστικής παρέμβασης για την υποστήριξη των πιο φτωχών στόχους. Δηλαδή είναι από το πολύ απλό που λέμε με την κάρτα ενεργείας, όπως είναι εξωτερικό να μπορεί να βγάλεις 100 ευρώ επιπλέον για να συντηρηθείς. Γιατί πολλοί άνθρωποι της σχεδίας απειλούνται να χάσουν την κάρτα ενεργείας. Δηλαδή είναι τραγικό, επειδή βγάζουν από τη σχεδία 150 ευρώ, ας πούμε. Τραγικό, ας πούμε. Τέτοιου τύπου ζητήματα. Εσείς έχουν υποσχεθεί ότι θα λύσουν αυτά? Μας έχουν υποσχεθεί. Φαίνεται μια καλή διάθεση. Μας ακούνε, έτσι φαίνεται. Και εμείς θα επιμείνουμε βέβαια, ας πούμε, για να κατακτήσουμε το αυτονόητο.